Ο Νίκος Σταγαράς άστραψε και ευρώντιξε σε ερώτηση δημοσιογράφου που του είπε ότι κάποιοι κύκλοι διαρρέουν ότι έχει τελειώσει πολιτικά ο Νίκος Σταγαράς. Ο νομάρχης ήταν καταιγιστικός στην απάντησή του και ταυτόχρονα έστειλε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Εγώ θα πω, ακόμη και αν υπάρχει αυτό, να με τελειώσουν εμένα πολιτικά. Την Κορινθία μας θέλουν να την τελειώσουν. Εγώ τελειώνω και από μόνος, δεν χρειάζεται να με τελειώσει ο άλλος. Όλοι οι κύκλοι κλείνουν. Και ο Ταγαράς και ο κάθε Ταγαράς κλείνει ο κύκλος του και φεύγει. Στην Κορινθία μας εδώ που είμαστε εκπρόσωποι της σήμερα, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Δεν έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να αφήσουμε κάποια πράγματα. Αυτό είπα πριν. Δηλαδή συνέχεια όποιος πάει να ξεχωρίσει, πάει να κάνει κάτι, επειδή είμαστε ανίκανοι εμείς να το κάνουμε, θα τον αποκεφαλίζουμε. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Όλες αυτές οι αμαρτίες μας φτάσαν ως εδώ. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Εγώ δημόσια τοποθετήθηκα και είμαι έτοιμος απέναντι σε οποιονδήποτε και δημόσια απόλυτα να στηρίξω αυτά που είπα. Είναι ευθύνη δική μας, των εκπροσώπων της Κορινθίας, για να διασφαλίσουμε αυτά τα δύο έργα. Και την υδροδότηση της Κορίνθου. Έχουν καταγραφεί, τα λέω δημόσια, έμφωνα να μην χρειαστεί να επανέλθω επί του θέματος. Το πράγμα τόσο που βρίσκεται σαν ένα πρόγραμμα το οποίο η κυβέρνηση το ξαναξιολογεί, πώς σας φαίνεται αυτό? Οι επαναξιολογήσεις μπορούν να αφορούν άλλα έργα. Με την έννοια ότι εντάχθηκαν έργα, ακούω κι εγώ, περισσότερα από όσα έχει το πρόγραμμα. Δεν το γνωρίζω, αλλά και δεν με ενδιαφέρει. Και δεν υπαγόμαστε σε αυτή την κατηγορία που ακούω. Το έργο το δικό μας είναι έργο που έχει δεν απλά ενταχθεί, παιδιά. Έχει δημοπρατηθεί μετά πολλές περιπέτειες, έχει μπει στο τέταρτο, στο ΕΣΠΑ. Έχουμε πάρει τις εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τελειώσει με τα δικαστήρια που μας έφεραν τόσα χρόνια πίσω. Τελειώσαμε με όλα και είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Γίνεται κατανοητό αυτό που λέω? Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες. Όλα τα άλλα αφορούν τους άλλους, όχι εμάς. Ξεκινήσαμε το διοικητήριο για την νομαρχία. Γιατί πληρώνουμε 500.000 ευρώ κάθε χρόνο μισθώματα. Δεν έχει κτίριο νομαρχία. Και εγώ λέω, θα καταργηθεί η νομαρχία. Και θα μεταφερθούν και αρμοδιότητες στους Δήμους. Όλη αυτή η εξέλιξη έχει μια δυναμική. Πριν καταργηθεί, πριν 8 χρόνια, πριν 16 χρόνια έγινε αιρετή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Σήμερα καταργείται. Πάρα αρμοδιότητες στο Δήμο. Οι Δήμοι μεγαλώνουν. Τα πράγματα αλλάζουν και θα αλλάζουν συνεχώς. Είναι μια κτηριακή. Εγώ δεν τη βάφτισα τη νομαρχία κτίριο. Μπορεί να είναι του Δήμου κτίριο αύριο. Εκείνο όμως που δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι είναι, είναι μια κτηριακή υποδομή της Κορίνθου και της Κορινθίας. Που λείπει παντελώς από το νομό μας, που χύσαμε αίμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ μετά από 5 χρόνια, να εξασφαλίσουμε 35 εκατομμύρια ευρώ, 18.000 τετραγωνικά μέτρα κτίριο συζητάμε, και αυτό είναι έτοιμο να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Και εμείς θα συζητήσουμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει με την νομαρχία, ποιες υπηρεσίες θα μείνουν, ποιες θα φύγουν, πού θα πάνε, όπου και αν πάνε, όποιες υπηρεσίες και αν καταλήξουν, και όποιες στο μέλλον και αν αλλάξουν. Θα χρειαζόμαστε ένα κτίριο δημόσιο στην Κορινθία και στην Κόρινθο. Αν κάνουμε αυτά που λέτε, γράψτε το, το έργο θα χαθεί και θα ξεκινήσουμε ξανά από το μηδέν. Και επειδή ακούω για το έκτο σύνταγμα ξανά, λέει να φτιάξουμε το διοικητήριο στο έκτο σύνταγμα, είναι σαν να ξεκινάμε, εύχομαι να μην χρειάζεται να τα πω, είναι σαν να ξεκινάμε από το μηδέν για να δούμε μετά από πόσα χρόνια και όταν θα έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα, θα διεκδικούμε υποδομές στην Κορινθία. Γι' αυτό είπα. Το λέει η καρδιά μας. Και αφήνουμε τα άλλα στην πάντα. Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει ησυχαθεί όλα αυτά τα πράγματα. Ή το έχουμε ανάγκη και το θέλουμε και ας βάλουν ό,τι βάφτισμα θέλουν εκεί πέρα και όνομα. Ή διαφορετικά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Τα ψέματα και τα παραμύθια τελειώσαν από όλους.